Το παιδί και το γράμμα. Χειμώνας, αρχές Φλεβάρι, και το κρύο δυνάμωνε μέρα με τη μέρα. Καθισμένος πίσω από τον κισέ του, στο μικρό προαστιακό υποκατάστημα του ταχυδρομείου, ο υπάλληλος κοίταζε τους λιγοστούς διαβάτες που προχωρούσαν κουκουλωμένοι με βιαστικά βήματα μέσα στην παγωνιά και έριχνε κάθε τόσο ματιές στο μεγάλο ρολόι του τοίχου που βρισκόνταν απέναντί του. Άντε μισή ώρα ακόμα, σκέφτηκε, και εξοφλήσαμε για σήμερα. Ήταν μεγάλο στα χρόνια, κοντά στη σύνταξη πια, και δεν είχε βέβαια το παλιό του κέφι για δουλειά. Ξαφνικά ένα παιδί πρόβαλε μέσα στο κατάστημα. Θα ήταν, δεν θα ήταν 7 χρονών. Χωρίς να το φοβηθεί, του είπε θαρετά: «Καλημέρα, θέλω να στείλω ένα γράμμα. Έχεις γραμματώσιμο?» Η απορία στο πρόσωπο του μικρού έκανε τον υπάλληλο αντιληφθεί ότι ούτε χρήματα θα είχε ο μικρός. Άρχισε να του εξηγεί την διαδικασία αποστολής γραμμάτων και επιβεβαιώθηκε άμεσα βλέποντας το παιδί να του γυρίζει την πλάτη για να φύγει λέγοντάς του με λυπημένη φωνή: «Δεν τα ήξερα όλα αυτά, δεν έχω λεφτά, συμπαθάτε με». Ο άνθρωπος πίσω από τον κισέ ένιωσε άβολα. «Για στάσου», του φώναξε, «πού μένεις?» «Εδώ στο στενάκι με τη μάνα μου». «Εσύ μπορεί να μην έχεις, αλλά η μάνα σου?» Το παιδί έμεινε βουβό και αναποφάσιστο, να μείνει ή να φύγει. «Και το γράμμα τι το θέλετε?» Έκανε μια ακόμη προσπάθεια ο υπάλληλος. «Μήπως για να ζητήσετε βοήθεια από κανέναν?» «Ναι, κύριε», είπε σιγανά το παιδί. Ο υπάλληλος ζάρωσε τα φρύδια, χάιδεψε 2 φορές νευρικά τα μουστάκια του και ξεστόμησε. «Ας πάει στα κομμάτια, το βάζω εγώ το γραμματώσιμο, δώσε μου το γράμμα». Το παιδί, κοιτάζοντας τον ντροπαλά, απάντησε: «Δεν το έχω το γράμμα, δεν έχω πάει ακόμη σχολείο». «Πάει καλά», έκανε βιαστικά υπάλληλος, «θα στο γράψω εγώ και το γράμμα. Σε ποιον θέλεις να το στείλεις?» «Θέλω να γράψω στην Παναγία». Αγριεμένος ο υπάλληλος ζάρωσε πιο πολύ τα φρύδια του και του φώναξε: «Ήρθες εδώ μεσημεριάτικα να με κοροϊδέψεις, φύγε από εδώ». Όμως ένα δάκρυ που διέκνε στα μάτια του παιδιού τον έκανε να αλλάξει γνώμη και του φώναξε: «Έλα εδώ, πώς σε λένε?» «Γιάννη». «Και τι θες να γράψεις την Παναγία?» «Θέλω να της γράψω να ξυπνήσει τη μάνα μου. Κοιμάται από χτες το απόγευμα και εγώ δεν μπορώ να την ξυπνήσω». Ο υπάλληλος συνέφιασε, καθώς μια φρικτή σκέψη καρφώθηκε στο μυαλό του. «Τι άλλο θες από την Παναγία?» ρώτησε με φωνή τρεμουλιαστή. «Να έλεγα μήπως μου στέλνει λίγο ψωμάκι. Πριν αποκοιμηθεί χθες η μάνα μου, μου δώσε το τελευταίο κομμάτι που είχαμε στο σπίτι». Ο υπάλληλος στάθηκε για λίγο αμήχανος και ρώτησε: «Και εσύ τι έκανες όταν θέλησες να την ξυπνήσεις?» «Έκανα ό,τι κάνω πάντα, τη φίλησα». «Και δεν σου απάντησε?» «Όχι». Τα μάτια του βούρκωσαν καθώς ρωτούσε πάλι το παιδί: «Την τελευταία φορά που τη φίλησες, πρόσεξες τίποτα?» «Τι να προσέξω, να, μόνο που ήταν πολύ κρύα». Ο Νικόλας με το χοντρό μουστάκι και τα πυκνά φρύδια
γύρισε απότομα στην πλάτη του στο παιδί για να μην δει τα δάκρυα που σαν βρύσες κυλούσαν στα μάγουλά του. Με μια γρήγορη κίνηση σκούπισε το πρόσωπό του και στράφηκε προς τον μικρό. «Άκου εδώ», του είπε, «το γράμμα σου στην Παναγία, πες πως γράφηκε και πήγε κιόλας. Πάμε τώρα να δω τη μάνα σου. Τέτοια μέρα δεν πρόκειται να έρθει κανείς, θα κλείσω και φεύγουμε». Ο Νικόλας έπιασε από το χέρι το μικρό και προχώρησε προς το στενάκι που ήταν στο σπίτι του. Μπαίνοντας στο σπίτι βρήκε τη γυναίκα όπως το περίμενε. Ήταν παγωμένη σαν μάρμαρο. Ο Γιάννης προσπάθησε πάλι να την ξυπνήσει με φιλήματα. Ο Νικόλας περίμενε λίγο και ύστερα τον τράβηξε απαλά, τον κάθισε σε ένα ντιβανάκι που σίγουρα θα ήταν το κρεβάτι του. Κάθισε και ο ίδιος σε μια καρέκλα απέναντί του και άρχισε να του μιλάει όσο πιο απλά μπορούσε. «Γιάννη μου, η Παναγία πήρε τη μανούλα σου μαζί της να την ξεκουράσει, γιατί πολύ είχε κουραστεί καημένη σε τούτο τον κόσμο. Μου στείλε όμως μήνυμα εμένα και μου είπε να σε πάρω εγώ κοντά μου και να γίνω τώρα ο πατέρας σου και εσύ το παιδί μου. Είχα κι εγώ κάποτε δικά μου παιδιά, μα πάνε χρόνια τώρα, έκαναν δικές τους οικογένειες και έχουν τις δικές τους σκοτούρες. Έτσι είμαι μόνος μου, πια γι' αυτό με λυπήθηκε και εμένα η Παναγία που της έστειλα το γράμμα σου και είπε «Ας αποκτήσει κι αυτός τώρα στα γεράματά του ένα παιδί να το έχει σύντροφό του, να το μάθει και γράμματα και να το κάνει στο τέλος χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία. Τι λες βρε Γιάννη, με θες για πατέρα σου?» Μικρός τον κοίταζε αμήχανα και έριχνε κάθε τόσο κλεφτές ματιές προς τη μάνα του με την κρυφή ελπίδα πως από στιγμή σε στιγμή θα την ξαναδεί να ανοίγει τα μάτια της. Έμεινε πολλή ώρα σιωπηλός, ανήσυχος. Ύστερα, σαν να το πήρε απόφαση, ανασήκωσε το βλέμμα και τον κοίταξε ολοήσια στα μάτια. Τα μάτια του ήταν στεγνά και η όψη του πολύ σοβαρή. Έμοιαζε ξαφνικά πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική του ηλικία. «Σε θέλω για πατέρα μου», είπε με φωνή σιγανή αλλά σταθερή και σκύβοντας μπροστά του, του φίλησε το χέρι. «Ελπίζω να σας άρεσε όπως συγκίνησε και εμένα. Όσο λοιπόν στείλαμε,
Το γραμματάκι μας στη Μάνα Παναγία είναι σίγουρη απάντηση, αρκεί να μην ξεχάσουμε το γραμματώσιμο της πίστης και της ελπίδας. Κι όσοι διστάζετε, τρέξτε γρήγορα, γιατί η αγάπη δεν μπορεί να αρνηθεί τη θυσία και την προσφορά. Και η Μάνα Παναγία, η μάνα όλου του κόσμου, δεν μπορεί να αρνηθεί σε κανένα τη βοήθειά της. Είναι μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη που χωράει μέσα σε αυτήν όλα τα παιδιά του κόσμου, μικρά και μεγάλα. Διασκευή διηγήματος του Εμμανουήλ Ροίδη για την αντιγραφή «Χαρά Σαΐτη».